Πάμε στην μακρινή Ιαπωνία. Έτσι ξεκινάμε σήμερα, προκειμένου να συναντήσουμε τον Αθανάσιο Φραγκή, έμπορος, ένας Έλληνας που αγαπά την πατρίδα, αλλά βρίσκεται χιλιάδες χιλιόμετρα ή υπερβολή μακριά. Την καλησπέρα μας από Κρήτη. Καλησπέρα από Ιαπωνία. Βλέπουμε ότι η ελληνική καρδιά, καταρχάς να σας ευχαριστήσω πολύ, καθώς αν δεν κάνω λάθος είναι ξημερώματα εκεί. Είναι μία και κάτι, ναι. Ξημερώματα πιάνετε. Η ελληνική καρδιά, κύριε Αθανάση, χτυπάει δυνατά στην πόλη Μύτο της Ιαπωνίας εξαιτίας σας. Η ελληνική καρδιά χτυπάει δυνατά σε όλο τον κόσμο και όχι μόνο εδώ. Σωστά. Αυτή είναι η καλύτερη απάντηση. Πόσοι Έλληνες είστε εκεί στην περιοχή? Στην περιοχή τη δικιά μου κανένας, μόνο εγώ. Εκεί στην ευρύτερη περιοχή? Από ό,τι ξέρω, γύρω στους 300 είμαστε σε όλη την Ιαπωνία. 300 σε όλη την Ιαπωνία. Και να γυρίσουμε, λίγο, να γυρίσουμε λίγο το χρόνο πίσω. Πώς βρεθήκατε στην Ιαπωνία? Ποια ήταν η αφορμή? Η γυναίκα μου. Ερωτικός μετανάστης, να λέμε. Πάντα, δεν θα το έλεγα, αλλά αν το προτιμάτε, δεν έχω αντίρρηση. Να μας πείτε λίγο, έκανα ένα πρόλογο και ανέφερα ότι είστε ο άνθρωπος ο οποίος θέλησε να οθήσει τους Ιάπωνες να στραφούν στα ελληνικά προϊόντα. Πώς ξεκίνησε αυτή η διαδικασία? Όταν γνώρισα τη γυναίκα μου στην Αγγλία, στην οποία έμενα τα προηγούμενα 20 τόσα χρόνια, σε κάποια στιγμή είμαστε στην Αγγλία, αποφασίσαμε, λέμε, τι δουλειά έχουμε εμείς εδώ, Έλληνας εγώ, Ιαπωνέζα εσύ, γιατί είμαστε στην Αγγλία, πρέπει να πάμε στη μία ή στην άλλη. Και για κάνα δύο χρόνια ψάχναμε να δούμε πού θα ήταν καλύτερα, τελικά αποφασίσαμε να έρθουμε εδώ στην Ιαπωνία, γιατί όταν ήρθα και έπεσε να δω τους δικούς μου σε πάση περιπτώσει, διεπίστωσα ότι δεν υπήρχε σχεδόν τίποτα ελληνικό. Οπότε λέω, γιατί δεν υπάρχει η Ελλάδα εδώ, αποφάσισα να φέρω κάτι λίγο από την Ελλάδα. Έχουν αγκαλιάσει αυτά τα προϊόντα οι Ιάπωνες? Κοιτάξτε, βέβαια ήταν πολύ δύσκολος ο δρόμος, γιατί δεν μας γνώριζαν, μας έκαναν ερωτήσεις του τύπου πού βρίσκεται η Ελλάδα, τι γλώσσα μιλάτε, τι θρησκεία έχετε. Τι προϊόντα, όταν τους είπα για ελληνικό ελαιόλαδο, λέει, πάει, βγάζει η Ελλάδα ελαιόλαδο. Κάπως έτσι ξεκινήσαμε. Μάλιστα. Για πείτε μας τώρα. Ναι, σήμερα. Ναι. Σήμερα πιστεύω πως έχουμε βάλει την Ελλάδα στο χάρτη. Ποια προϊόντα προτιμούν εκεί οι ντόπιοι? Κοιτάξτε, όλα μας τα προϊόντα, αυτά που φέρνουμε τουλάχιστον εμείς, όπως είναι το λάδι μας, τα τυριά μας, το γιαούρτι μας. Όλα μας τα προϊόντα γίνονται αποδεκτά. Βεβαίως, επειδή δεν τα γνωρίζουν, πρέπει να τα δοκιμάσουν. Η δυσκολία είναι να τους πείσεις να το φάνε. Μόλις το κάνουν, γίνονται λάτρες των ελληνικών προϊόντων. Γενικά, κύριε Φραγκή, βέβαια, εγώ θέλω να πω το εξής, ότι ίσως ήρθε η στιγμή να στρέψουμε κάποιες χώρες, μεταξύ αυτών βέβαια και την Ιαπωνία και τους Ιάπωνες, να στραφούν στη γαστρονομία, την παραδοσιακή, την ελληνική. Αυτό το οποίο γνωρίζουν οι περισσότεροι ποιο είναι? Γνωρίζουν τη Μύκονο, γνωρίζουν τη Σαντορίνη, γνωρίζουν το ηλιοβασίλεμα, γνωρίζουν την όμορφη ξεχωριστή θάλασσα με τα γαλαζοπράσινα νερά, τα άσπρα σπιτάκια. Ήρθε η στιγμή να τους στρέψουμε και λίγο στο ελαιόλαδο. Ήρθε η στιγμή να τους στρέψουμε και λίγο στη φέτα. Να το πω κάπως αλλιώς. Την Κρήτη την γνώριζαν πολύ πιο πριν από την Μύκονο και τη Σαντορίνη, έτσι. Λοιπόν, και συνεχίζουν να την γνωρίζουν. Ακριβώς, εξαιτίας του μινωικού πολιτισμού που έχουν ιδιαίτερη αγάπη εκεί οι Ιάπωνες, εννοείται. Εγώ αναφέρομαι στη γαστρονομία όμως. Μα και τη γαστρονομία της Κρήτης. Η κριτική διατροφή είναι πασίγνωστη εδώ. Απλά αλώθηκε από τους Ισπανούς κυρίως, οι οποίοι την μετέτρεψαν σε μεσογειακή. Έτσι δεν είναι? Για πείτε μας λίγο, μας είπατε αργήσατε λίγο, αλλά βάλατε στο κλίμα εκεί τους Ιάπωνες. Ο στόχος για τα επόμενα χρόνια, την επόμενη περίοδο, ποιος είναι? Η αρχή έχει γίνει. Κοιτάξτε να δείτε, αν το βάλουμε το θέμα σε οικονομικά πλαίσια.
η Ιαπωνία έχει το μεγαλύτερο κατά κεφαλήν διαθέσιμο εισόδημα. Είναι τρίτη σε εισόδημα μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα, αλλά διαθέσιμο εισόδημα έχει πιο πολύ από όλους. Επίσης οι Ιάπωνες είναι καταναλωτικά όντα. Αγοράζουν, έχουν περιέργεια και δοκιμάζουν. Προσπάθεια χρειάζεται από εμάς να περάσουμε τα προϊόντα. Το μήνυμά σας εδώ στην πατρίδα ποιο είναι? Θέλω να μιλήσω λιγάκι για τα νέα παιδιά. Τα νέα παιδιά που σήμερα βλέπω ότι δεν κάνουν προσπάθεια. Τουλάχιστον οι περισσότεροι. Σηκωθείτε από τις καφετέριες και σηκώστε τα μανίκια. Έτσι τα πότε μπροστά. Ιαπωνικά έχετε μάθει? Όχι. Δύσκολα. Είναι βέβαια δύσκολα, είσαι πολύ μεγάλος εδώ για να μάθει Ιαπωνικά, αλλά έχει κακομάθει η γυναίκα μου. Μιλάει εκείνη για λογαριασμό μου. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ, τους χαιρετισμούς μας από Κρήτη. Καλή συνέχεια κύριε Φραγκή, εύχομαι. Με το καλό να τα ξαναπούμε πάλι. Βεβαίως, όποτε θέλετε. Είστε εξαιρετικός, να σας ευχαριστήσω πολύ. Ευχαριστώ πολύ εγώ, να είστε καλά.